Ένα απίστευτο μπάχαλο έχουν οδηγηθεί οι επιχειρήσεις λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του My Data, της διασύνδεσης δηλαδή των ταμιακών μηχανών με τα POS, ώστε να καταγράφεται αυτόματα στην ειδική πλατφόρμα το σύνολο των συναλλαγών. Επιχειρηματίες σε απόγνωση απευθύνονται σε τεχνικούς που με δυσκολία βρίσκουν, ενώ λογιστές και φοροτεχνικοί έρχονται αντιμέτωποι με την προβληματική ψηφιακή μετάβαση. Χρειάζεται μια παράταση, να ενημερωθεί περισσότερο κόσμος, να προετοιμαστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα στο βαθμό που λειτουργήσει και πιθανόν να μπορέσουν να διορθώσουν και αυτά τα προβλήματα τεχνικά που υπάρχουν, που θα φέρουν μια μεγάλη λειτουργία στην εξυπηρέτηση των πελατών. Τα POS που έχουν προμηθευτεί οι επιχειρήσεις από τις τράπεζες συχνά δεν είναι συμβατά με τις ταμιακές μηχανές που διαθέτουν. Πολλές φορές απαιτείται αναβάθμιση λογισμικού ή αντικατάσταση και των ταμιακών μηχανών, με τον χρόνο να λειτουργεί πιεστικά για τις επιχειρήσεις, καθώς οι προθεσμίες εκπνέουν και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί παράταση. Οι τεχνικοί έχουν τόση δουλειά που τους παίρνεις και δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν και οι τεχνικές εταιρείες να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις και θεωρώ και ούτε οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να μπουν σε αυτή την ψηφιακή αναβάθμιση. Στις 31 Μαρτίου λήγει η προθεσμία σύνδεσης με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 30 Απριλίου για τις επιχειρήσεις που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης μέχρι την τελευταία προθεσμία. Το ραντεβού θα πρέπει να δηλωθεί σε ειδική πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΔΕ το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου. Και δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε δει, αν όντως οι νέες ταμιακές μηχανές, τα νέα συστήματα, στέλνουν σωστά τα στοιχεία στο eSend, που το eSend είναι η πλατφόρμα που στέλνουν τα στοιχεία οι ταμιακές μηχανές. Το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν προηγήθηκε μια συντεταγμένη προσπάθεια για την εξοικείωση των πολιτών και των επιχειρήσεων, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Τα μηνύματα που προέρχονται από τις εκατοντάδες των μελών του, λογιστές και οικονομολόγοι και χιλιάδες επιχειρήσεις, αφορούν τόσο στο σκέλος του κλειδώματος της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ, όσο και στο σκέλος χαρακτηρισμού των δαπανών, ενώ εξίσου σημαντικά προβλήματα αναφέρονται και για την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή των POS και IRIS. Σοβαρά προβλήματα αναμένεται να παρουσιαστούν στις επιχειρήσεις εστίασης, καθώς εισάγεται ένα νέο σύστημα με το οποίο ούτε οι πελάτες, ούτε οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες είναι εξοικειωμένοι. Διότι πρέπει από την αρχή ο πελάτης να δηλώνει αν θα πληρώσει με κάρτα ή μετρητά για να βγει η απόδειξη, ένα αυτό. Εάν δε ο πελάτης αλλάξει πρόθεση και δεν πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα ανάλογα το τι έχει δηλώσει, θα πρέπει να εκδοθούν άλλα δύο παραστατικά. Ένα που θα ακυρώνει την αρχική απόδειξη και ένα δεύτερο επίσης, τρίτο στην ουσία, για να κοπεί η σωστή απόδειξη. Η παράταση που ζητά το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την εφαρμογή των My Data και τη διασύνδεση των ταμιακών με τα POS είναι διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών.